Μετά τις αντιδράσεις των συντεχνιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβαλε το μεσημέρι τέλος στα σενάρια για περικοπή του 13ου μισού των δημοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για κάλυψη της απόκλησης στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής, ότι δεν πρόκειται να αποκοπεί ο 13ος μισός. Τότε ο κ. Σαλής ήταν εκτός της θέσης της κυβέρνησης. Ο κ. Σαλής έχει πει ότι από τη στιγμή που θα μπω σε ένα διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί του ζητήματος. Σήμερα... Με αυτόν τον τρόπο έθεσε ένα αμφιβόλο το ότι θα δοθεί ο 13ος μισός. Θα είναι δηλαδή στο πλαίσιο του διαλόγου ένα από τα θέματα που θα θέσει η κυβέρνηση ο 13ος. Όχι, δεν θέλει. Χθες ο Υπουργός Οικονομικών απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εάν θα τεθεί το θέμα του 13ου μισού στο τραπέζι του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Σήμερα προχώρησε μόνο σε διάψευση δημοσιευμάτων, τα οποία τον έφεραν να είχε δηλώσει πως θα υπάρξει περικοπή του 13ου μισού. Εκείνο που έκαμα και είπα είναι ότι οποιαδήποτε μέτρα χρειαστεί να πάρθουν για να μπορέσουμε να καλύψουμε την παρέκκληση από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι του ελλείμματος που είναι 2,5% του ΑΕΠ, αυτό θα γίνει μετά από διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Τούτα τα ζητήματα θα πρέπει να συζητούνται στα σοβαρά και ό,τι έχει δημιουργηθεί σ' άλλο για το τίποτε. Προώρη και αντιπαραγωγική θεωρητική συζήτηση δηλώνει ο Μάριος Καρογιάν, ο οποίος αναμένει τις προτάσεις της κυβέρνησης. Εκείνο που έχω ξεκαθαρίσει όμως ότι είμαστε εναντίον του να μπουν επιπρόσθετες φορολογίες και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι. Θα πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία η ένταξη στο μηχανισμό στήριξης, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε και απώλεια εθνικής κυριαρχίας, δηλώνει ο Γιαννάκης Ομήρου. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι τις συνέπειες της κρίσης δεν πρέπει να τις επομίζονται οι εργαζόμενοι. Δική μας προτροπή είναι προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, όπως έγινε και στο παρελθόν, για να συζητήσουμε με αίσθημα ευθύνης τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Υλοποίηση δεσμεύσεων για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ζητεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο τέλος του χρόνου, όπως έγινε πέρσι, και με διαδικασίες πρόχειρες και ευσπευσμένες να προσπαθούμε να υλοποιήσουμε δεσμεύσεις. Ενημέρωση και μετά τοποθέτηση η θέση ευρωκό και οικολόγων. Στο μεταξύ, θέμα ορών είναι και η επίσημη ανακοίνωση για το θέμα του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Αύριο το πρωί ο πρόεδρος Χριστόφιας αναμένεται να συναντηθεί με τον Αθανάσιο Ορφανίδη. Για τον διοικητή να αποφασίσατε τουλάχιστον. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο πρόεδρος δεν θα επαναδιορίσει τον Αθανάσιο Ορφανίδη. Επικρατέστερος για νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας φέρεται να είναι ο καθηγητής χρηματοοικονομικών Πανίκος Δημητριάδης.